Αγαπητοί ενεργοί συμπολίτες, καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Πάνω απ' όλα υγεία και να ευχηθώ και για την κίνηση να είναι ένα δημιουργικό και αγωνιστικό 2012. Το 2011 ήταν για την κίνηση μια χρονιά γεμάτη δράση, μια χρονιά που πιστεύω ότι έβαλε την ομάδα μας στο χάρτη της πόλης, αλλά και στη συνείδηση των συμπολιτών μας, σαν μια ομάδα η οποία ξέρει να αγωνίζεται για αυτά που πιστεύει και ξέρει να διεκδικεί το δίκαιο πέρα από εξαρτήσεις και επιρροές, κομματικές ή άλλες. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή στην περσινή χρονιά, χωρίς να επεκταθώ, απλώς για να ανατρέξω σε κάποια γεγονότα που αξίζει να θυμόμαστε. Τα δύο βασικά θέματα τα οποία μας απασχόλησαν το 2011 ήταν το θέμα του μακρύ γυαλού και το θέμα του νοσοκομείου. Και ξεκινώντας το 2011, το βασικότερο ζήτημα για μας με τον πήγη χρονιά και ανέλαβαν οι καινούργιες δημοτικές αρχές ήταν να κρατήσουμε το ζήτημα του μακρύ γυαλού στην επικαιρότητα και να βοηθήσουμε το συνδυασμό του κ. Λατζανάκη να συνεχίσει τον αγώνα για την ένταξη των τοπικών διαμερισμάτων στο Δήμο Σιτίας. Βοηθήσαμε ηθικά, με αρθρογραφία αλλά και με οικονομική στήριξη τον συνδυασμό στο δικαστικό αγώνα του εναντίον της ένστασης την οποία είχε καταθέσει η πλευρά της Ιεράπετρας. Αλλά και κατόπιν μετά, αφού κερδίθηκε η δικαστική μάχη, σταθήκαμε κοντά στους πολίτες του πρώην Δήμου, βοηθώντας όπου χρειαζόταν, όπως για παράδειγμα με την οικονομική στήριξη στους κατοίκους των Περβολακίων, ώστε με ένα ταξί να έρχονται κάθε Τρίτη στη Λαϊκή και το νοσοκομείο Σιτίας. Πράγμα το οποίο βέβαια οι ίδιοι μας ζήτησαν. Είχαμε την ιδέα αλλά και βοηθήσαμε στο να γίνει η επερώτηση για το θέμα του μακρύ γυαλού από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Παπαδημούλη και κύριο Χρυσοτάκη, τους οποίους ευχαριστούμε για αυτή τους την ενέργεια. Θα θέλαμε εδώ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Πετράκη, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για το μακρύ γυαλό βοήθησε αφανώς με πολύτιμες συμβουλές αλλά και με αρθρογραφία όπου χρειάστηκε. Το Σεπτέμβριο στείλαμε ανοιχτή επιστολή στον κύριο Καστανίδη, τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών, με αναφορά στην καθυστέρηση έκδοσης των προαιρετικών διαταγμάτων που θα επανέφεραν τοπικά διαμερίσματα στο Δήμο Σιτίας. Και φτάσαμε στην ιστορική 9η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία με την έκδοση του προαιρετικού διατάγματος υπαριθμών 105 του Υπουργού κύριο Καστανίδη, τον οποίο οφείλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε, ο αγώνας των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων των Λιθινών, Περβολακίων, Πέρκων και Χρυσοπηγής δικαιώθηκε με την επαναφορά του στο Δήμο Σιτίας. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν όσον αφορά τις τοπικές αυτές κοινότητες, ώστε οι κάτοικοί τους, και είναι βασικό αυτό, να αισθανθούν δικαιωμένοι από την απόφασή τους αυτή να ενταχθούν στη Σιτία και όχι στην Ιεράπετρα, όπως κάποιοι πολιτικοί παράγοντες της γειτονικής πόλης ήθελαν με το ζόρι να τους εντάξουν. Είμαστε σίγουροι πως ο Δήμος Σιτίας θα κάνει ό,τι χρειάζεται γι' αυτό, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όπου μπορούμε και όπου μας ζητηθεί. Στο θέμα τώρα του νοσοκομείου Σιτίας, τη χρονιά που μας πέρασε, δώσαμε ένα αγώνα εναντίον των σχεδίων του Υπουργείου για συγχώνευση των τριών νοσοκομείων του νομού. Μία εξέλιξη που είμαστε σίγουροι ότι δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας, όπως οι ηθήνοντες προσπαθούν να περάσουν, αλλά αντίθετα είναι ένα ακόμη βήμα προς τη μελλοντική του υποβάθμιση. Καταφέραμε, διοργανώνοντας μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στην πλατεία της πόλης μας, να αποδείξουμε ότι ο λαός της Σιτίας όχι μόνο ενδιαφέρεται αλλά και αγαπά το νοσοκομείο, το οποίο θεωρεί απαραίτητο οργανισμό για τη μελλοντική ανάπτυξη αλλά και την επιβίωση της περιοχής μας. Καταφέραμε να αποδείξουμε ότι ο κόσμος δεν συμφωνεί με τα σχέδια του Υπουργείου, τα οποία και βλέπει με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εμποδίσουμε την προηγουμένη απόφαση των κυβερνώντων περί συγχωνεύσεων, αλλά πιστεύουμε πως με τον αγώνα μας, αλλά και τον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου και υπό το φόβο της κοινωνικής αναταραχής στην πόλη, καταφέραμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούσαμε από τις κλίνες και τις θέσεις ιατρών του νοσοκομείου. Συνεχίζουμε όμως να είμαστε εναντίον της συγχώνευσης και συνδιοίκησης του νοσοκομείου Σιτίας και παρακολουθούμε το θέμα στενά, έτοιμοι όποτε μας ζητηθεί από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου αλλά και όποτε θεωρήσουμε ότι χρειάζεται να παρέμβουμε όπως μπορούμε. Κλείσαμε τη χρονιά διοργανώνοντας μια εθελοντική δράση στα σκαλοπάτια της οδού Ιωαννίδη, μια δράση που μας έκανε να αισθανθούμε πολύ όμορφα, καθώς μέσα σε ένα πρωινό μετατρέψαμε τα χαρακτηριστικά αυτά σκαλοπάτια από ένα εγκατελειμμένο και βρώμικο σημείο που μας πλήγωνε σε μια όμορφη γωνιά. Αλλά βασικά αποδείξαμε το τι μπορεί η συλλογική προσπάθεια να προσφέρει στην περιοχή μας. Όσον αφορά τώρα τα σχέδιά μας για το 2012, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια ημερίδα για το αεροδρόμιο της πόλης μας,
με σκοπό να τιμηθούν οι συμπολίτες μας οι οποίοι και είχαν την ιδέα αλλά και πάλεψαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και ενώ κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό να γίνει αεροδρόμιο στη Σιτία και κατάφεραν να βάλουν τις βάσεις ώστε σήμερα το αεροδρόμιο να αποτελεί τη μόνη ίσως ελπίδα εξόδου της περιοχής μας από την απομόνωση και την επανάπτυξη. Επίσης θα αναφερθούμε στο παρόν και στο μέλλον του αεροδρομίου αλλά και στις αναπτυξιακές του προοπτικές. Με τη δράση μας αυτή δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κανέναν και ζητάμε τη συνεργασία όλων όσων αισθάνονται ότι μπορούν να βοηθήσουν. Να σας αποκαλύψω εδώ πως στόχος μας επίσης το 2012 ήταν να ασχοληθούμε με το ζήτημα του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου και να πιέσουμε για την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Σιτίας, κάτι που ευτυχώς φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί. Ακόμα θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες τελετικές δράσεις, αλλά και να συνδράμουμε σε όποιο σκοπό μας ζητηθεί και θεωρήσουμε ότι αξίζει να προωθηθεί. Κλείνοντας, θα ευχηθώ και πάλι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και ας ελπίσουμε το 2012 να διαφανεί για την κοινωνία μας το φως στην άκρη του τούνελ, στο οποίο έχουμε εισέλθει από το 2008. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα να ποιος είναι έφτιαξο. Α, είναι μυστικό. Λέει πως είναι έφτιαξο Νάσος, δεν ξέρω. Νάσο, εσύ το δες αυτό, το κάνεις κιόλας. Βεβαίως. Και του χρόνου, παιδιά.